διαβάζω τώρα τελευταία ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν είναι σοφές επενδυτικές επιλογές. Θα συμφωνούσα με αυτό, εάν στη φράση προσέθεταν όσοι τη λένε και δύο λέξεις. Για άσχετος. Για να σας βάλω λοιπόν στο πνεύμα, θα σας εξηγήσω με απλά λόγια τι έγινε την περασμένη Παρασκευή στο αργό πετρέλαιο Brent. Μια ιστορία που όταν την πρωτακούσει κάποιος μοιάζει με αθώα, αλλά μόνο αθώα δεν είναι. Και ενώ μοιάζει και κάπως για δημοσιογραφική ανοησία, επί της ουσίας αποτελεί μια βαθιά γεωπολιτική πράξη, όμοια με τις παγίδες που στείνουν στα βουνά οι κυνηγοί για τα άγρια ζώα. Την Παρασκευή λοιπόν μέχρι τις 6.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, το Brent κινούνταν πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι. Και λίγο μετά τις 7 ξαφνικά κάνει μια βουτιά. Δηλαδή τι βουτιά τώρα, μιλάμε για μακροβούτι. Έχω καταγράψει λοιπόν τη διαπραγμάτευση της Παρασκευής σε πραγματικό χρόνο, real time, και σας την δείχνω στο background. Και κατόπιν θα αποκαλύψουμε γιατί συνέβη όλο αυτό. Άλλωστε, από ό,τι διαβάζω τώρα το Σαββατοκύριακο, όλοι ψάχνονται. Κάποιοι το πιάσανε, κάποιοι δεν το πιάσανε, αλλά για κοιτάξτε το σχεδιάγραμμα αυτό. Διευκρινίζω ότι είναι σε μονόωρο time frame. Δηλαδή κάθε κόκκινη γραμμή, candle το λέμε στην καθομιλουμένη, αντιπροσωπεύει την πτώση για τη συγκεκριμένη ώρα αυτή, το 60 λεπτό. Και κάθε πράσινη γραμμή, την άνοδο για τη συγκεκριμένη αυτή ώρα. Αυτό θα πει μονόωρο time frame. Τι συνέβη λοιπόν, και ενώ από το 82,81 δολάρια που είχε το βαρέλι το πρωί της Παρασκευής, έπεσε το βράδυ ξαφνικά και μάλιστα πολύ γρήγορα στα 76,83 δολάρια, γιατί έχασε την Παρασκευή 4 ολόκληρα δολάρια το αργό πετρέλαιο Brent? Προσέξτε λοιπόν στο γράφημα και θα δείτε ότι αναφέρω πάνω-πάνω το κανάλι Al Jazeera. Το κανάλι αυτό, που υπενθυμίζω έχει έδρα το Κατάρ και έχω ξαναμιλήσει, έγραψε στο X, στο πρώην Twitter, ότι επετέφθη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς και μάλιστα το είχε ως αποκλειστική είδηση. Οι επενδυτές λοιπόν σε χρόνο ΔΕΤΕ έμαθαν την πληροφορία αυτή και με δεδομένη τη θέση του Κατάρ στην αγορά της Μέσης Ανατολής και γενικότερα και τη σχέση του Κατάρ με τη Χαμάς, αμέσως έγινε πιστευτό. Θεώρησαν λοιπόν οι επενδυτές παγκοσμίως ότι τα πολεμικά ασφάλιστρα κινδύνου, τα war premiums που σας έχω μιλήσει εδώ και πολλά χρόνια για αυτά, θα φύγουν μέσα από τη τιμή του βαρελιού, η οποία θα πέσει. Αφού πάμε για ειρήνη, έτσι δεν είναι, θα πέσει το αργό πετρέλαιο. Και έσπευσαν λοιπόν να πουλήσουν, ρίχνοντας πάρα πολύ γρήγορα την τιμή προς τα κάτω. Λίγο αργότερα, η Χαμάς βγήκε και διέψευσε αυτό το πράγμα. Όπως και το ίδιο το Al Jazeera έσπευσε πονηρά να διαγράψει το tweet αυτό. Ξαφανίστηκε. Και το αντικατέστησε με κάτι πολύ πιο αόριστο, πιο γενικό λόγο, το οποίο μάλλον πιο πολύ με ευχή έμοιαζε παρά με είδηση παύλα τοποθέτηση ενός τέτοιου καναλιού στο Twitter. Παρά όμως την ενέργεια αυτή, οι επενδυτές φαίνεται ότι εξακολούθησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής να πιστεύουν ότι μάλλον η είδηση αυτή πρέπει να έχει κάποια βάση, ίσως να είναι πραγματικότητα, την οποία όμως θέλησαν να την κρατήσουν ως επίσημη ανακοίνωση για την ερχόμενη εβδομάδα. Τα τηλέφωνα λοιπόν από την Παρασκευή και μέσα σε όλο το Σαββατοκύριακο έχουν σπάσει, γιατί όλοι ψάχνουν τώρα να βρουν τι θα γίνει τη Δευτέρα, που θα ξαναξεκινήσει πάλι η διαπραγμάτευση. Το αργό πετρέλαιο, το Brent, αλλά και το WTI, πάνε μαζί αυτά, το αμερικάνικο δηλαδή, θα ανέβει ξανά, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα πέσει κι άλλο. Στο διατάφτα τώρα. Εάν κάποιος γνώριζε από πριν τις 7 η ώρα, όπως πρέπει να ξαναδείτε πάλι στο σχεδιάγραμμα, ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο δημοσίευμα ή απλά επένδυε κατά τύχη, λέμε τώρα, έτσι, στην αρχή της πτώσης σε θέση short, δηλαδή για να το εξηγήσω αυτό για όσους δεν γνωρίζουν, επένδυε δηλαδή στην πτώση και όχι στην άνοδο του βαρελιού. Ή αν το θέλετε αλλιώς, αν είχε μυριστεί τη δουλειά αυτή, τι θα κέρδιζε? Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί κάποια στιγμή για να δούμε πώς διαφοροποιούνται
οι επενδύσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλλά και commodities, γενικότερα σε εμπορεύματα δηλαδή. Βάλτε μου λοιπόν στα σχόλια, όσοι γνωρίζετε, τι πιστεύετε ότι θα κέρδιζε κάποιος εχθές εάν επένδυε στην πτώση του Brent ένα lot, δηλαδή 100 βαρέλια, με entry point, είσοδο δηλαδή στα 81,5 δολάρια, και take profit, αποκομίζοντας, παίρνοντας δηλαδή το κέρδος του, στα 77 δολάρια. Για να δούμε, είναι σοφές αυτές οι επενδύσεις ή απλά είναι σοφές για όσους γνωρίζουν. Και επίσης, βάλτε μου και στα σχόλια εδώ τι πιστεύετε ότι θα γίνει τη Δευτέρα με το άνοιγμα της αγοράς. Θα ανέβει ξανά γιατί δεν θα επιτευχθεί η εκχυρία. Ήτανε μούφα δηλαδή η είδηση και ίσως και σπέκουλα από την πλευρά του Αλτζαζίρα. Ή πιστεύετε ότι θα πέσει γιατί πράγματι πάμε για εκχυρία Χαμάς-Ισραήλ. Τα λέμε.